Δημοσιογράφοι από μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν αντιδρούν βία και με αποδοκιμασίες στις ανησυχίες του ΟΑΣΕ για την εκλογική διαδικασία στη χώρα. Ο Ιλχάμ Αλίγεφ εξασφάλισε μεν μια τρίτη πενταετή θητεία στον προεδρικό θόκο με ποσοστό 85%, όμως ο οργανισμός έκανε λόγο για περιορισμούς σε θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και παρατυπίες σε πολλά εκλογικά τμήματα. Οι παρατηρητές μας έλαβαν κατηγορίες για εκφοβισμό, είδαν ακόμη και σωματικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων πριν από μια εκλογική διαδικασία την οποία κρίνουμε σοβαρά ελαττωματική, δήλωσε η Τάνα Ντεζουλουέτα, επικεφαλής του κλιμακίου παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Ο Τζαμάλ Χασανλή, ο άνθρωπος που για πρώτη φορά κατάφερε να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Στη συνέντευξη τύπου έκανε λόγο για νοθεία και ζήτησε επανάληψη των εκλογών. Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι η εφαρμογή για smartphones της Εκλογικής Επιτροπής δημοσιοποίησε μία ημέρα πριν τις εκλογές αποτελέσματα, βάσει των οποίων ο Αλίγεφ θα εξασφάλιζε την επανεκλογή του με ποσοστό 73%. Από την πλευρά της πάντως η Εκλογική Επιτροπή δικαιολογήθηκε λέγοντας πως επρόκειτο απλά για μια δοκιμή.